Βρισκόμαστε στο Hard Rock Hotel στο Λονδίνο, όπου το διήμερο 22-23 Οκτωβρίου έχουμε το meeting της ΣΕΠΗ. Η ΣΕΠΗ είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεσητικών Συλλόγων, των σπουδαιότερων μεσητικών συλλόγων στην Ευρώπη, στην οποία εμείς είμαστε πρωτοεμφανιζόμενοι, γραφτήκαμε τώρα και κάνουμε την εμφάνισή μας, γιατί θεωρούμε αναγκαία την ύπαρξή μας σε αυτόν τον ευρωπαϊκό μηχανισμό, σε αυτή την ευρωπαϊκή οικογένεια, διότι με αυτόν τον τρόπο οι Έλληνες μεσίτες θα δείξουν ότι την εξωστρέφειά τους, θα μπορέσουν να συνεργαστούν με ξένους μεσίτες άλλων χωρών και να αναπτύξουν έτσι τις ιδιότητες και τις ικανότητές τους περισσότερο. Θα καθίσουμε όλο το διήμερο εδώ να παρακολουθήσουμε όλες τις εκδηλώσεις. Σήμερα υπάρχουν εκδηλώσεις για διαχειριστές ακίνητης περιουσίας, για τους κτηματομεσίτες, για εκτιμητές, και στη συνέχεια θα γίνουν κάποια μεταφορά όλων των προέδρων στη Βουλή των Λόρδων, όπου θα γίνει μια απονομή στο Σύλλογο των Αγγλικών. Τα τελευταία 2-3 χρόνια η αγορά της Ελλάδας, ειδικότερα όμως των αστικών κέντρων όπως είναι η Αθήνα, η Αττική, έχει μια ανάκαμψη αρκετά σημαντική. Ας μην ξεχνάμε ότι τα 10 τελευταία χρόνια υπήρξε μια μεσοσταθμική μείωση των τιμών των ακινήτων της τάξης του 50-60%, με την έλευση κάποιων ξένων επενδυτών, είτε για αγορά ακινήτων για βγάλισμα της Golden Visa, είτε για τη βραχυχρόνια μίσθωση, είτε για άλλους λόγους. Υπάρχει μια αύξηση των τιμών, μια αύξηση της ζήτησης κυρίως, η οποία οδηγεί σε μια ανάκαμψη. Ευχόμαστε να μην υπάρχουν οι παραλογισμοί του παρελθόντος, διότι είδαμε που κατέληξαν, και με μια μακροχρονή ύφεση σε συνδυασμό, και να ομαλοποιηθούν τα πράγματα και να έχουμε μια σταθερή αύξηση κάθε χρόνο, διότι αυτό απαιτεί και η ελληνική κτηματογορά, που ξέρετε κάτι, η ελληνική κτηματογορά αποτελεί τον πυλώνα της οικονομίας, της ελληνικής οικονομίας, ένα βασικό πυλώνα, από τους κύριους πυλώνες, όπου δίνει όθηση στη γενικότερη οικονομία. Yeah.